πραγματικότητα της γυναίκας στην πατρίδα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε άσχημο στάδιο. Η γυναίκα μαστίζεται από ανεργία και φτώχεια. Η οικονομική ανάπτυξη που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια, η μόρφωση, η πολιτιστική και πολιτισμική επανάσταση έδωσαν όθηση στη γυναίκα και την έβγαλαν από το σπίτι για να την εντάξουν ισότιμα στην παραγωγική διαδικασία. Οι αυξημένες ανάγκες, τα νέα δεδομένα, η καταναλωτική κοινωνία την όθησαν ακόμη περισσότερο να διεκδικήσει μερίδιο της οικονομικής ζωής και να τη φέρουν στο προσκήνιο να επιδιώξει ρόλους ως ισότιμο μέρος της κοινωνίας των πολιτών. Εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και της Προέδρου μας, της κυρίας Δασκαλάκη, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους φορείς της Άνδρου, όλους τους κατοίκους και πάνω απ' όλα τη Μαρία Τιλοτσάρη, η οποία μας προσκάλεσε για να υλοποιηθεί το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Γυναικών εδώ στην πανέμορφη Άνδρου. Βρισκόμαστε πάνω από 400 γυναίκες εδώ στην Άνδρο από όλα τα μέρη της χώρας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δημιουργείται μια ανθρωποδικτύωση που είναι και ένας από τους στόχους του δικτύου μας, ώστε μεταξύ μας να έχουμε συνεργασία και η μία να βοηθάει στην άλλη στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν επάνω στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε στην Άνδρο, δεχτήκαμε και καταλάβαμε πόσο φιλόξενη είναι η κάτοικη της Άνδρου και πόσο όλα αυτά που έχουν καταφέρει τόσα χρόνια για το νησί τους, τα έχουν καταφέρει χάρη στο δυναμισμό τους. Πραγματικά όλες αυτές τις μέρες, παρουσιάζοντας οι φορείς της Άνδρου το έργο τους, καταλάβαμε πόσο σημαντικά πράγματα έχουν γίνει, ώστε όταν θα φύγουμε και θα επιστρέψουμε η κάθε μια στον τόπο μας, να παραδειγματιστούμε και να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε και εμείς στον τόπο μας. Είμαστε γυναίκες από όλα τα μέρη της χώρας, οι οποίες με πολύ μεγάλη χαρά παρακολουθούν τις εργασίες του συνεδρίου και τη θεματολογία, η οποία βεβαίως έχει καλύψει όλα τα ζητήματα που αφορούν την ενασχόληση των γυναικών με την τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά και τον Δήμαρχο της Άνδρου και τον Περιφερειάρχη, αλλά και όλους τους φορείς, όλους τους λόγους και όλους τους κατοίκους που βρέθηκαν δίπλα μας και μας βοήθησαν ώστε να έχει την μεγαλύτερη επιτυχία που θα μπορούσε να έχει το συνέδριο. Από την πλευρά του Δήμου θέλω να ευχαριστήσω όλες τις εκλεγμένες γυναίκες του νησιού και όσους βοήθησαν ώστε να διεξαχθεί το 18ο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω να ευχαριστήσω την τοπική κοινωνία και όλους τους συλλόγους του νησιού που απλόχερα πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους και τα προϊόντα τους, ώστε ο κόσμος που παρευρίσκεται εδώ να είναι ευχαριστημένος. Ελπίζω σε επόμενες διοργανώσεις, ώστε το νησί να αναδείξει τον χαρακτήρα του και την πολιτιστική του κληρονομιά. Αυτό το συνέδριο ήταν πραγματικά μια παρηγοριά, μια παραμυθία, γιατί νιώσαμε ότι υπήρχαν γυναίκες που από τις συζητήσεις που κάναμε περνούν και αυτές καθημερινά το δικό τους βολγοθά για να φέρουν εις πέρα σε αυτό που έχουν στόχο.